Κοντά μας μία κυρία με πολύ μεγάλη πορεία στην αριστερά για την ηλικία της, θα πω εγώ. Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος της Νεολαίας Συνασπισμού. Στη συνέχεια έχει υπάρξει μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Έχει διατελέσει υπεύθυνη διεθνών σχέσεων του κόμματος. Και βέβαια είναι η πρώτη γυναίκα περιφερειάρχη στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στην περιφέρεια Αττικής. Η κυρία Ρένα Δούρου είναι μαζί μας. Θα μιλάμε στον Ενικό, μιας και γνωριζόμαστε όλοι καλά. Μαζί μας και ο Πέτρος Κατσάκος που θα μας βοηθήσει. Να ξεκινήσουμε όμως με μία πρώτη ερώτηση. Ακούσαμε την τοποθέτησή σου, Ρένα, και είπες ότι αυτό είναι το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το δεύτερο όμως. Γιατί είναι ιδρυτικό? Από τη στιγμή που μία σειρά συνεδρίων που γράφονται στη συνέδρια της ριζοσπαστικής αριστεράς, και εδώ θα μου επιτρέψετε να αθροίσω και τα συνέδρια του συνασπισμού, δεν έχουν βρει το φάρμακο για παιδικές αρρώστιες, για παθογένειες, αφού χρειάζεται εν μέσω διακυβέρνησης, να ξαναλέμε τα ίδια, ότι χρειάζεται μια ουσιαστική σχέση κόμματος, κυβέρνησης, κινήματος, κοινωνίας, τότε εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι εν τέλει και ένα ιδρυτικό συνέδριο. Επομένως δεν μπερδεύτηκα με τα νούμερα. Κρούω ένα κόδωνα κινδύνου, έτσι όπως το εισπράττω από τη θέση της Περιφερειάρχου. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, μας συγχωρείς. Μπορεί να βρεθεί τη μία μέρα στα Μέθανα, την άλλη στην Πολιτεία, την τρίτη στην Κηφισιά και την τέταρτη στο Γάλλιο. Και νομίζω ότι δυστυχώς υπάρχουν μία σειρά από παθογένειες που μας ακολουθούν και είναι μια πικρή παράδοση. Πέτρο, θες να κάνεις... Ναι, θέλω να επισημάνω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ακούγοντας κάποιους υπουργούς αυτές τις τρεις ημέρες στο συνέδριο να περιγράφουν αυτό που συνάντησαν αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά τους και τις μάχες που χρειάστηκε να δώσουν και να δίνουν καθημερινά απέναντι σε ένα κράτος που χρειάστηκε 70 χρόνια να οικοδομηθεί. Και περιγράφουν αυτές τις δυσκολίες. Νομίζω ότι εσύ προηγήθηκες από αυτούς. Δηλαδή, βρέθηκες αντιμέτωποι με κάποιους μηχανισμούς, με ένα σύστημα που εδραιώθηκε, χρειάστηκε να εδραιωθεί δεκαετίες επί δεκαετιών, και όταν, γιατί τις βουλευτικές εκλογές προηγήθηκαν οι αυτοδιοικητικές. Ήταν η μεγάλη νίκη στην περιφέρεια της Αττικής και ήσουν εσύ αυτή που πρώτη έπρεπε όχι απλά να ανακαλύψεις, αλλά να συγκρουστείς με αυτούς τους μηχανισμούς. Σε ένα αντιθετικό σχήμα υπουργοί έναντι βουλευτών ή περιφερειακών ή έναντι των μελών μας. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Θέλω λοιπόν να πω το εξής ρητορικό εν τέλει ερώτημα. Ποιο κοιτάπι, ποιο βιβλίο είναι αυτό που μας λέει ότι κι αν ακόμα δεν είσαι σε συνθήκες κρίσης χρέους και κρίσης δημοκρατίας, όχι εντός των εθνικών συνόρων, εντός υπήρου, ποιο κοιτάπι μας λέει ότι η πορεία προς τον κοινωνικό μετασχηματισμό και τον σοσιαλισμό γίνεται σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο ή σε 2. Είπα ότι είναι ρητορικό, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο βιβλίο, δεν υπάρχει τέτοιο εγχειρίδιο, άρα το να ομνύουμε στον κοινωνικό μετασχηματισμό που δεν επιτεύχθη σε 2 χρόνια όσον αφορά τα περιφερειακά διοικητικά όρια ή σε 1,5 χρόνο όσον αφορά τα εθνικά, για μένα ταΐζει μία αριστερή δημαγωγία. Δεν είναι μόνο ο δεξιός λαϊκισμός. Υπάρχει και μια δημαγωγία που, όπως εξήγησα σε έναν προσωπικό τόνο που απάδει από αυτό που έχετε συνηθίσει, είτε να γράφω είτε να λέω, είναι αυτό ακριβώς. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν. Όπως αυτό. Δηλαδή, ωραία, ομνύεις τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Και τι, δίνεις deadline, όπως λέμε στα γαλλικοκομικά προϊόντα. Εγώ αυτό που λέω, από την εμπειρία στην περιφέρεια, από την εμπειρία στα διεθνή φόρα αυτοδιοίκησης, αλλά και παλαιότερα, όπως θύμισε η καλή σου συνάδελφος, σε διεθνή φόρα που αφορούσαν άλλες θεματικές εξωτερική πολιτική, δεν έχουμε την πολυτέλεια να στείνουμε ψευτοδιλήμματα που αυτόχρονα γίνονται χαρακόμματα, ψευδεπίγραφα με τη σειρά τους, για να διεκδικούν όλους την κάρτα.
ο κάθε σύνεδρος και κάθε σύνεδρος, ο κάθε δήμαρχος, οι περιφερειάρχες, οι υπουργοί πρέπει να καταλάβουν ότι μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα, χωρίς αλαζονία, δίνουμε μία μάχη που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και που πάει εκατονταετίες πίσω σε σχέση με στοιχήματα και διακυβέρνημα. Γι' αυτό με ακούσα το λίγο θυμωμένο. Απλώς ήθελα να θυμίσω ότι αυτές τις συγκρούσεις ήσουν η πρώτη που αναγκάστηκες να κάνεις και να αντιμετωπίσεις μηχανισμούς δεκαετιών. Πολύ... Είναι ακόμα εκεί. Ακριβώς. Πολύ πριν τους ανακαλύψουν οι υπουργοί. Πολύ πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Είχε πάρει την περιφέρεια της Αττικής. Από το 14. Από το 14. Και είδαμε τι σε περίμενε. Και είδαμε και τι περάσαμε 6 μήνες. Και βέβαια να πω το εξής, χωρίς να θέλω να κολακεύσω τους υπουργούς μας στον αγώνα που δίνουν. Η τοπική αυτοδιοίκηση δίνει τη μάχη με τα συμφέροντα μικρά, μικρότερα, μεγάλα, μεγαλύτερα και αδειομεσολάβου. Δηλαδή, εκεί θα συγκρουστείς επί του πεδίου ή όπως λέει η νέα γενιά, on the ground. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι με ένα τα βάζεις, 10 θα έρθουν. Το ζήτημα δεν είναι αν μπορούμε να μεταφέρουμε με έναν τρόπο ενδεχομένως που μπορεί να είναι και επικίνδυνα αφελής ή αφελώς επικίνδυνος την εμπειρία που έχουμε στην περιφέρεια Αττικής, παρόλο που θεωρώ ότι στην περιφέρεια Αττικής έχουμε και κάτι άλλο που διέφυγε της κουβέντας. Είμαστε μια παράταξη που δεν είναι νέα ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να λειτουργούμε ως ηθικό υπόδειγμα άσκησης εξουσίας αλλά και ιδεολογικής αντιπαράθεσης που τη διαφωνία την επιμέρους δεν την κάνει διάσπαση, δεν την κάνει ανθρωποφαγία. Παλεύουμε σε πολλά μέτωπα, δηλαδή. Θέλουμε ένα διαφορετικό ηθικό υπόδειγμα άσκησης εξουσίας σαν και αυτό που μου είπε και ο Πρωθυπουργός. Θέλουμε νικηφόρα αποτελέσματα όχι αυτοαναφορικά για την αριστερά που επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να νικήσει και να μην τραγουδάει συνέχεια το τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μου ζωή, αλλά γιατί αλλάζει την καθημερινότητα των μεταναστών, των ανέργων, των εργαζομένων και εξηγώ ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μία μέρα. Συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα, ο ήχος είναι λίγο πρόβλημα στο... αλλά αυτό έχουν τα ζωντανά. Ρένα, υπάρχει ένας κόσμος ή κάποια μέσα τα οποία υποστηρίζουν ότι είσαι ακούσα από τα κομματικά, ότι δεν συμμετέχεις. Εγώ σε βλέπω στις κεντρικές επιτροπές να συνεδριάζουν, αλλά τέλος πάντων λένε ότι κρατάς αποστάσεις έχοντας δεύτερα πλάνα, μακροπρόθεσμα σχέδια κτλ. Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό, μιας και σε βρήκαμε? Η ίδια η πραγματικότητα. Δηλαδή, το να πλειοδοτείς με καθημερινά δελτία τύπου και δηλώσεις μιας επικαιρότητας, να στοιχίζεσαι πίσω από έναν υπουργό έναντι κάποιου άλλου, να στοιχίζεσαι πίσω από ένα κείμενο έναντι κάποιου άλλου, στο τέλος της ημέρας μαθαίνεις με πολύ σκληρό τρόπο από την πρώτη μέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν αφορά την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα των πολιτών, η διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών δεν είναι κάτι για το οποίο δυστυχώς σε ένα κομμάτι της αριστεράς προσλαμβάνεται ως ίσονο σημασίας. Η διαχείριση έχει πρόσημο, παιδιά. Έχουμε μάθει στο τζάργον της αριστεράς τη διαχείριση να την απαξιώνουμε. Η διαχείριση έχει πρόσημο. Αριστερό, δεξιό, καλό και κακό. Εμείς, με αυτό που είναι μόλις 30 μέτρα από αυτή την αίθουσα, το κέντρο logistics, με την αύξηση των κονδυλίων στην κοινωνική πολιτική, με την ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων, παίρνουμε θέση. Εντάξει, εγώ γελάω γιατί το έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν όταν δεν πολύ μίλαγα ως βουλευτής. Όμως από αυτό, να σας πάω λίγο την κουβέντα αλλού, σε αυτό που κάνετε κι εσείς τώρα. Υπάρχει τεράστιο θέμα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό αυτή η δουλειά που εγώ σας το είπα πριν ξεκινήσουμε με δυσκολεύει. Δηλαδή, έχει πολύ φασαρία εδώ που είστε. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Είστε όμως πάρα πολλές ώρες. Και μιλάτε για πράγματα που δεν θα τα δούμε στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι θα πρέπει να μάθουμε στην αριστερά να μην ενσωματώνουμε τόσο εύκολα την κριτική που τίθεται από τον αντίπαλο και να βάζουμε τόσα πολλά ερωτηματικά. Λέω επίσης ότι είναι μια κυβέρνηση
που δεν έχει μαζί της μέσα. Έχει ένα στούντιο που κάνει πολύ ζέστη και πολύ φασαρία. Έχει ανθρώπους που δουλεύετε με όρους λειτουργού της ενημέρωσης και όχι δημοσιογράφου. Κοιτάω τον Κατσάκο, είναι πολύ πιο έμπειρος σε εκείνα τα μέσα που έχει γνωρίσει στο παρελθόν και από τα οποία έφυγες. Αλλά ανάμεσα στα πολλά, πρέπει να δούμε και την ιστορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και εκεί να καταλάβουμε και να απονεχοποιήσουμε την επικοινωνία, διότι η επικοινωνία δεν είναι μόνο χειραφέτης, η χειραγώγηση, όπως έλεγε ο Γκίτε Μπορ, μπορεί να είναι και χειραφέτηση. Εμείς τώρα είμαστε με τη χειραγώγηση συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που δίνουν τα αρέστα τους. Θα είσαι στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή? Λοιπόν, αντί να απαντήσω αν πρέπει να είμαι εγώ στην Κεντρική Επιτροπή, αν θα είμαι στην Κεντρική Επιτροπή ή όλα αυτά τα κλισέ που λέμε σε διάφορα άλλα μέσα, πολύ διαφορετικά από αυτό που υπηρετούμε αυτή τη στιγμή με αυτή την κουβέντα που κάνουμε, εγώ θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έχουμε αυτή τη φορά μια Κεντρική Επιτροπή η οποία θα είναι η μάντας ενημέρωσης και πρωτοβουλειών μεταξύ της σχέσης που σας είπα αρχικά κόμματος, κυβέρνησης, κινημάτων, κοινωνίας και ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα τα αριστερά κοιτάπια, Γκράμψη, Μάρξ, Postmodern, Σαντάλ Μουφ, Ερνέστο Λακλάου δεν έχουν καμιά σοβαρή συνταγή, αλλά εμείς πρέπει να επιχειρήσουμε να κάνουμε μια Κεντρική Επιτροπή που άνθρωποι που φέρουν θεσμικές ιδιότητες, όπως εγώ, για να μην μιλήσω με κάποιους και παρεμηνευτεί, για κάποιους άλλους υπουργούς, βουλευτές και παρεμηνευτεί, όπως ήδη έχει παρεμηνευτεί η ομιλία μου σε διάφορα site, όταν έχω οργιστεί με συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν θα θρίζουν θεσμικές ιδιότητες σε ένα περίεργο ενδοαριστερό πρωτόκολλο που θα με καταξιώνει. Θέλουμε συντρόφους και συντρόφισσες που θα οργώσουν τη χώρα αλλά και το εξωτερικό για να στηρίξουν, να βοηθήσουν την κυβέρνηση να παράξει αποτέλεσμα. Όχι μη χάσει απλά τον αριστερό της δρόμο. Να παράξει αποτέλεσμα, να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξει γεωστρατηγικά τους σχετισμούς. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια Κεντρική Επιτροπή μικρή. Ξέρουμε παραλυτικά σχήματα του παρελθόντος, με χρεώσεις ο κάθε σύντροφος και κάθε συντρόφισσα. Θέλουμε μια Κεντρική Επιτροπή με αρκετές γυναίκες. Δεν φταίει το μνημόνιο εδώ, ούτε ο φιλελευθερισμός, για να έρθω στο ερώτημα το αρχικό της συναδέλφου της Νατάσας, τι εννοούσαμε το ιδρυτικό συνέδριο. Υπάρχουν πράγματα που τα βρήκαμε σκούρα και για τα οποία ο πρόεδρος μίλησε και για αυταπάτες και ήταν ο μόνος που έκανε αυτοκριτική και αφορούν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και σχετισμούς, αλλά υπάρχουν και πράγματα για τα οποία δεν έχουμε εξηγήσει ακόμα και είναι ταυτοτικά πέρα από εργατίστικες λογικές, γιατί δεν έχουν επιτευχθεί. Μια Κεντρική Επιτροπή με πολλές γυναίκες, μακάρι κάποια στιγμή να γίνει το περιβόητο παριτέ, 50-50, μια τέτοια Κεντρική Επιτροπή θέλουμε και όχι μια πασαρέλα στελεχών που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούν να παράξουν. Βεβαίως, είναι πολύ σπουδαίο να υπάρχουν άνθρωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση που θα φέρουν αυτή την εμπειρία. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, βασικά έχουμε μία τώρα, εκ των πραγμάτων μην φανεί ότι περί αυτολογώ. Να έχουμε ανθρώπους από τα κινήματα, αλλά θέλουμε μια άλλη Κεντρική Επιτροπή, η οποία, ξαναλέω, θα καλύψει ακόμα μέχρι να φτιαχτεί ο τόπος της ενημέρωσης και αυτή την τρομακτική αντιπαράθεση προπαγάνδας, λάσπης, κυτρινισμού, υπονομευτική της προσπάθειάς μας. Παρουσίασες πρόσφατα το έργο της Περιφέρειας, έκανε έναν απολογισμό στην μόνιμη ειδική επιτροπή στην Βουλή. Τι μέλη γενέστε στην Περιφέρεια, τι να περιμένουμε αναπτυξιακά? Καταρχάς, για την Περιφέρεια Αττικής, χθες ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία μέρα. Σε χρόνο ρεκόρ, που λέτε και στις δημοσιογράφοι, δηλαδή 8 Αυγούστου η κυβέρνηση παραχώρησε το φαλυρικό, διεκδίκηση συμπολιτών μας δεκαετιών και εμείς 14 Σεπτεμβρίου δημοπρατούμε. Που σημαίνει, να το πω λαϊκά ή δημοσιογραφικά ή τέλος πάντων απλά, βάζουμε μπουλντόζες για να ανοίξουμε το μέτωπο της Αττικής στη θάλασσα
Αλλά την ίδια στιγμή, για να μην πνιγόμαστε, το 2016 σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στον πυρήνα της Ευρωζώνης, δεν είναι αυτονόητο να μην πνιγόμαστε, να μην γεμίσουν τα σπίτια μας λάσπες στην πρώτη πλημμύρα. Δυστυχώς, δεν έχω να σας πω οραματικά πράγματα, γιατί και ως άνθρωπος πορεύομαι με εκείνες τις σπουδαίες κουβέντες της ΑΕΜΣ του Παπά, της Έλλης Παπά, που έλεγε δεν θέλω οράματα, θέλω προτάσεις, προγράμματα, αξίες. Αλλά κι αν ακόμα είχα ως προτεραιότητα ένα γενικό όραμα, ριζοσπαστικό, επαναστατικό, θα σας έλεγα ότι η περιφέρεια Αττικής είναι σαν τη χώρα. Έχει τόσες πολλές παθογένειες, έχει μια αλληλοτικάλυψη αρμοδιοτήτων και γίνεται σάντουιτς μεταξύ του πρώτου βαθμού τοπικής αποδίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης. Και όλο αυτό μας έχει οδηγήσει σε μικρά, σταθερά βήματα με παραγόμενο αποτέλεσμα και ήταν αυτό που οδήγησε τις συνεδρίες της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για πρώτη φορά να φτάσει στις 6.30 ώρες. Και έχουμε πολυμέτωπο προσφυγικό, αν και δεν έχουμε αρμοδιότητες. Ανθρωπιστική κρίση, αν και κοινωνική πολιτική, δεν χαρακτηρίζει τοπική αυτοδιοίκηση. Αποχετευτικό, αντιπλημμυρικό, για να βοηθήσουμε την πατρίδα να περιορίσει τα πρόστιμα. Δηλαδή δεν μπορεί να κόβεις το ΕΚΑΣ και την ίδια στιγμή να πληρώνεις πρόστιμα γιατί πνίγεσαι. Άρα μη με ρωτάς για οράματα. Έχουμε ένα πολυμέτωπο και επανέρχομαι. Θέλουμε να αλλάξουμε και το ηθικό υπόδειγμα διοίκησης και γι' αυτό επιχειρούμε αριστεροί και αριστερές και οικολόγοι από διαφορετικά κόμματα στην διοίκηση της ίδιας περιφέρειας. Να σε ευχαριστήσουμε. Και εγώ να σε ευχαριστήσω και χωρίς ίχνος κολακίας να σας πω ότι αυτό που επιχειρείτε εδώ μέσα αυτές τις μέρες είναι αυτό που θα θέλαμε αρκετοί και αρκετές, όχι ψηφοφόροι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ή με κάρτα μέλους, να είναι ενημέρωση. Να είστε γεροί, να αντέξετε μέχρι αύριο. Θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.